Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα. Θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε όπως κάθε βράδυ με τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. Αναχώματα στον δρόμο του Καλοχωρίου προστατεύουν τους οδηγούς από τους λασπόνδρομους. Απογοητευτική η εικόνα κάθε φορά που βρέχει. Έντονος ο προβληματισμός στην εμπορική αγορά του Ευόσμου. Πώς κύλησε η πρώτη εβδομάδα, τι λένε οι επαγγελματίες. Αναβαθμίζονται οι στάσεις των λεωφορείων στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Νέες εγκαταστάσεις και υποδομές στο πνεύμα της σύγχρονης τεχνολογίας. 18 νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Τα 11 αφορούν γνωστή σειροή κρούσματων και τα 2 έλεγχο επαναπατριστέντων. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.903, εκ των οποίων το 55% αφορά άντρες. Από αυτά, 627 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.645 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 17 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 70 έτη. 4 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Το 82,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι 70 ετών και άνω. 102 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε κανένα καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά, οι θάνατοι στη χώρα μας από τον κορονοϊό είναι 173. Οι 52 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και περίπου το 95% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν επίσης ελεγχθεί 166.245 κλινικά δείγματα. Για τη φύλαξη των συνόρων στον Εύρο με την κατασκευή φράχτη αλλά και την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Με απόλυτη ψυχραιμία, με σχέδιο και στρατηγική φυλάσσουμε τα σύνορά μας, διαχειριζόμαστε το προσωπικό μας. Θα κατασκευάσουμε τον φράχτη μας στη βάση των συμφερόντων της χώρας. Οι φύλακες είναι εδώ, η Frontex είναι εδώ και η Μεθόριος είναι ασφαλής και θα παραμείνει ασφαλής όσο η κυβέρνηση είναι παρούσα, έχει σχέδιο και στρατηγική, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το ότι είμαι στον Εύρο σήμερα δεν αποτελεί είδηση πια. Εδώ χτυπάει η καρδιά της πατρίδας. Εδώ φυλάσσονται σύνορα. Συντονίζουμε το έργο της ασφάλειας και προστασίας των συνόρων σε καθημερινή βάση. Χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση, καμιά ολιγορία και χρειάζεται πάντα να αποφεύγουμε τον εφησυχασμό. Με εντολή και ταυτόχρονα συντονισμό του Πρωθυπουργού υλοποιούμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο με απόλυτη ψυχραιμία. Βρίσκομαι σήμερα εδώ, επαναλαμβάνω, γιατί υπηρετούμε ένα σχέδιο. Δεν συμβαίνει τίποτε το έκτακτο, τίποτε το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί. Ένα πράγμα μας ανησυχεί διαρκώς, η ασφάλειά μας. Για το λόγο αυτό, ήδη επαναφέρουμε στον Εύρο, μετά τη διακοπή που έγινε λόγω της πανδημίας, τους αστυνομικούς που ήταν και πριν. Θα τους αντικαταστήσουμε αυτούς με τους 400 που έχουμε προσλάβει, όπως γνωρίζετε, εδώ και πολλούς μήνες, αλλά λόγω της πανδημίας δεν μπορέσαμε να τους εκπαιδεύσουμε. Και μετά το τέλος του Σεπτέμβρη, όταν θα έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί αυτοί, θα επιστρέψουν οι αστυνομικοί που είναι τώρα εδώ, στα σπίτια τους και τις υπηρεσίες τους. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι με απόλυτη ψυχραιμία, με σχέδιο και στρατηγική, φυλάσσουμε τα σύνορά μας, διαχειριζόμαστε το προσωπικό μας, θα κατασκευάσουμε το φράχτη μας στη βάση των συμφερόντων της χώρας και τέλος, να είστε βέβαιοι όλοι σας ότι οι φύλακες είναι εδώ, η Frontex είναι εδώ και η Μεθόριος είναι ασφαλής και θα παραμείνει ασφαλής όσο η κυβέρνηση είναι παρούσα, έχει σχέδιο, έχει στρατηγική και σε καθημερινή βάση επαγρυπνεί μαζί με τους κατοίκους. Μονίμως ανοιχτή πληγή με έναν άστατο γείτονα. Επί του θέματος θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Γιουλέκα και πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. Κύριε Γιουλέκα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε όσο ο Σουλτάνος χειρίζεται τα ελληνοτουρκικά κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ξεκινήσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να με διαβεβαιώσετε για το τι συνέβη στις 13 Μαΐου στην περιοχή των Φερών, για την ακρίβεια στην περιοχή Μελισσοκομείου. Γιατί άλλα λέμε εμείς, άλλα λένε οι Τούρκοι και άλλα λέει και μέρος του διεθνή τύπου, ο οποίος τώρα τι δουλειά έχει σε αυτά, ειδικά ένα μέρος του, το οποίο ασχολείται συνήθως με άλλα θέματα, τέλος πάντων δεν είναι της ώρας. Ποια είναι η πραγματικότητα? Αυτό το οποίο συνέβη, κύριε Μόσχη, είναι ότι ξαφνικά κάποια fake news, κάποιες ψευδείς ειδήσεις, προφανώς διοχετευόμενες από την τουρκική προπαγάνδα, πέρασαν σε μια μερίδα του ξένου τύπου και μάλιστα μια εφημερίδα της Αγγλίας, τη Sun, η οποία μέχρι τώρα μας είχε συνηθίσει σε άλλου είδους έτσι σκανδαλοθυρικά δημοσιεύματα. Από εκεί πέρα το πρόβλημα που άρχισε να δημιουργείται είναι όταν κάποιοι υιοθέτησαν αυτά τα δημοσιεύματα, τα έφεραν στο εσωτερικό της χώρας και άρχισαν να μιλούν για δήθεν εισβολή ξένης δύναμης, για δήθεν καταπάτηση των συνόρων μας, παραβίαση των συνόρων μας. Για κατάληψη ελληνικού εδάφους μίλησαν κάποιοι. Ακόμα ακριβώς, χειρότερο. Και κάποιοι μίλησαν ακόμη περισσότερο για παραχώρηση, όπως λέτε, εθνικού εδάφους. Δεν συνέβη ποτέ τίποτα τέτοιο. Και όχι μόνο δεν συνέβη ποτέ τίποτα, αλλά είναι τραγικό το να συζητάμε, κύριε Μόσχη, ότι στην ελληνική πολιτική σκηνή, δεν θα ήθελα να πούμε σε ονόματα, τώρα είναι διάφοροι κύκλοι που γνωστό ποιοι σήκωσαν τα θέματα αυτά, γύρισαν και μίλησαν για όλα αυτά υιοθετώντας τις τουρκικές θέσεις. Είναι τραγικό. Δυο μήνες μόλις πριν, στον Εύρο, η Ελλάδα, η κυβέρνηση, οι ένοπλες δυνάμεις, ο πολιτικός κόσμος, ολόκληρος ο ελληνικός λαός, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα, δίνοντας τον αγώνα, το λιμενικό σώμα βέβαια, στην περιοχή της θάλασσας, στα θαλάσσια σύνορά μας, δίνοντας τον αγώνα, ουσιαστικά αποκρούσαμε αυτή την ιδιότυπη εισβολή την οποία επιχείρησε η Τουρκία, προσπαθώντας μάλιστα να μας ευνηδιάσει. Τελικά εμείς ευνηδιάσαμε την Τουρκία, ενημερώσαμε την κοινή γνώμη. Τρεις μέρες μετά ήρθαν εδώ στην Ελλάδα επικεφαλής κορυφαίων ευρωπαϊκών θεσμών, οι οποίοι είδαν από κοντά στα σύνορα. Οι διεισόμασοι πήγαν με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, και είδαν μαζί ποιοι είναι αυτοί που προκαλούν, οι τουρκικοί στρατοχωροφυλακοί μαζί με Τούρκους στρατιώτες στα σύνορα, που έβλεπαν πως καθοδηγούσαν, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τους ουσιαστικά τους πρόσφυγες, αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους. Και προχθές, ο του θαύματος, κάποιοι ήρθαν να αναμεταδώσουν και το χειρότερο απ' όλα να υιοθετήσουν αυτές τις ψευδείς ειδήσεις της Άγκυρας. Ναι, γιατί έφτασαν στο σημείο πολύ να σας εγκαλούν στην κυβέρνηση. Καλά, για ενδοτισμό δεν το συζητάμε, έχει γίνει και άλλες φορές, ότι αυτό το οποίο λέτε ήταν και εις βάρος σας. Με ποια έννοια? Ότι όταν είχατε να κάνετε με απροστάτευτο πληθυσμό, όπως ήταν τα γυναικόπαιδα, ήσασταν όλοι Μακεδονομάχοι και τι άλλο, δεν ξέρω πώς αλλιώς σας χαρακτήρισαν, και ξαφνικά όταν μπλέξατε με τη στρατοχωροφυλακή και το στρατό της Τουρκίας, εξαφανιστήκατε και δεν μιλάτε και μάλιστα πνίξατε και την είδηση. Ναι, αυτοί που τα λένε θα έπρεπε να ντρέπονται, γιατί ουσιαστικά προσβάλλουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα απέκρουσε την τουρκική αυτή ιδιότυπη εισβολή που επιχειρήθηκε, και βεβαίως δεν ήταν οι αθώοι άνθρωποι. Μαζί με τους αθώους ανθρώπους ήταν τουρκικά οχήματα πριν από δύο μήνες στον Εύρο που δένανε οι μάντες πάνω στο φράχτη και προσπαθούσαν να το γκρεμίσουν. Ήταν Τούρκοι στρατοχωροφύλακες οι οποίοι πετούσαν καπνογόνα στην εδώ πλευρά. Ήταν Τούρκοι οι οποίοι πυροβολούσαν. Αυτοί δεν ήταν αθώοι άνθρωποι, ήταν δυστυχώς υποκινούμενοι στρατιώτες από την Άγκυρα. Οι ίδιοι λοιπόν που τότε ενδεχομένως έλεγαν κάτι άλλο, έρχονται σήμερα και υιοθετούν αυτή την τουρκική προπαγάνδα. Ξεκάθαρα, κύριε Μόσχη, ουδέποτε συνέβη οτιδήποτε από αυτά που αναφέρθηκε ψευδώς, ψευδέστατα, αυτές τις ημέρες στον Εύρο. Τι ακριβώς έγινε? Η Ελλάδα συνεχίζει και κατασκευάζει το φράχτη πάνω στα σύνορα, στη συνοριακή γραμμή στον Εύρο, σε διάφορα σημεία του ποταμιού. Αυτό λοιπόν είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα, το κάνουμε. Η Τουρκία έκανε διάβημα και μας ζήτησε κάποιες τεταγμένες.
η ελληνική απάντηση ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Δεν έχετε καμία δουλειά με το τι κάνει η Ελλάδα στο έδαφος της. Στην ελληνική επικράτεια δεν σας δίνουμε καμία απολύτως συνταγμένη. Τελείωσε αυτό. Από εκεί πέρα παρατηρήθηκε μια κινητικότητα στα τουρκικά εδάφη. Υπήρξε μια συγκέντρωση κάποιων στρατιωτών κτλ. Κάναμε εμείς διάβημα. Δεύτερο, και τους είπαμε ότι όλα αυτά προκαλούν ένταση. Από πάντα, θέτα, γιατί πάντα, αν θέλετε ένταση... Πάντα επί τουρκικού εδάφους. Επί τουρκικού εδάφους, ασφαλώς. Και αυτά τα οποία δυστυχώς κάποιοι είπαν, ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι όταν μιλάς για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, αφενός πρέπει να έχεις μία απολύτως υπεύθυνη στάση και να γνωρίζεις πολύ καλά τα θέματα. Και δεύτερο, να προσέχεις, γιατί ό,τι εκπέμπεις ως μήνυμα, αυτό το μήνυμα δυστυχώς εξυπηρετεί άλλες δυνάμεις και δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Είναι σωστό. Το δεύτερο το οποίο ακούστηκε, κύριε Μόσχη, ήταν τι? Ότι ξαφνικά μίλησε η ελληνική κυβέρνηση για παραχώρηση εθνικού εδάφους. Αν είναι δυνατόν, η συνοριακή γραμμή στον Εύρο χαράχθηκε με την συνθήκη της Λοζάνης του 23 και το πρωτόκολλο της συνθήκης που υπεγράφει το 26. Αυτή η γραμμή δεν αλλάζει. Οι Τούρκοι θέλουν να αναθεωρήσουν τη συνθήκη της Λοζάνης. Ναι. Εμείς δεν δεχόμαστε, γιατί οι συνθήκες δεν αναθεωρούνται. Εδώ υπήρξε, κύριε Γιουλέκα, ζήτημα με τις τοποθετήσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Γιατί σε τρεις κατά σειρά τοποθετήσεις του δεν φάνηκε να ξεκαθαρίζει το τι συνέβη. Και γι' αυτό ίσως να δημιουργήθηκε όλη αυτή η παραφιλολογία. Αυτό χρεώνουν και πολλοί. Και μάλιστα, κύριε Γιουλέκα, και στο δικό σας χώρο, φαντάζομαι τα είδατε τα δημοσιεύματα, επιτέθηκαν κατά του κυρίου Δένδια για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το συγκεκριμένο θέμα. Δεν το ξεκαθάρισε από την αρχή και άφησε ανοιχτά, άφησε ερωτηματικά στην όλη συζήτηση. Επιτρέψτε μου, όλο το θέμα ξεκίνησε από μια συνέντευξη στην ΕΡΤ. Όπου στην ΕΡΤ μίλησαν για όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας και για την υιοθέτηση δυστυχώς των τουρκικών θέσεων από ελληνικής πλευράς, από μια μερίδα έτσι Ελλήνων, ευτυχώς ελαχίστων. Και ο κύριος Δένδιας είπε το εξής, ότι η κήτη του ποταμού αλλάζει και μπορεί να πάει μερικά μέτρα πιο εδώ, μερικά μέτρα πιο εκεί. Η συνοριακή γραμμή δεν αλλάζει ποτέ. Αυτό δε το επανέλαβε προχθές και σε συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτικό κανάλι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Γιατί τα σύνορα δεν μεταβάλλονται στον Εύρο ανάλογα με το πού πάει το ποτάμι, εάν δημιουργεί προσχώσεις, εάν το ποτάμι γλύφει ή, αν θέλετε, τρώει τη μια πλευρά της όχθης ή την άλλη. Τα σύνορα είναι σταθερά χαραγμένα. Η γραμμή είναι σταθερά χαραγμένη από το 26, από το 23 και το 26 και δεν αλλάζει. Όπου και αν πάει το ποτάμι. Το ποτάμι έχει μια φυσική ροή. Είναι βέβαιο ότι το χειμώνα πλημμυρίζει. Αυτές οι πλημμύρες λοιπόν καλύπτουν εδάφη. Όταν το καλοκαίρι αποσύρονται πολλά νερά, ενδεχομένως να συμπαρασύρονται και χώματα μαζί. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλές φορές η κήτη του ποταμού να αλλάζει σε διάφορα σημεία. Δεν έχει σχέση με τα σύνορα. Τα σύνορά μας δεν αλλάζουν και δεν μπορούν να αλλάξουν, γιατί η Ελλάδα ουδέποτε θα δεχθεί να αλλάξει οτιδήποτε σε σχέση με τα συμφωνηθέντα, και όχι μόνο τα σύνορα με την Τουρκία, τα σύνορα με οποιαδήποτε άλλη χώρα, για όνομα του Θεού. Αλλά από την άλλη πλευρά, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι και ύβρις προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Διότι αυτό που υιοθέτησαν κάποιοι, δυστυχώς την τουρκική προπαγάνδα, δηλαδή την προπαγάνδα της Άγκυρας, την υιοθέτησαν ρίχνοντας έτσι μομφή και στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Δηλαδή, οι ένοπλες δυνάμεις ήταν αυτές που απέκρουσαν την ιδιότυπη τουρκική εισβολή, αυτή που επιχείρησε η Άγκυρα πριν από δύο μήνες, και σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, κατά κάποιους έτσι κυρίους στην Ελλάδα που υιοθέτησαν τις τουρκικές θέσεις, βλέπουν, ήταν αυτές που βλέπουν ελληνικό έδαφος να καταλαμβάνεται, βλέπουν ελληνικό έδαφος να καταλαμβάνεται και δεν κάνουν τίποτα. Αν είναι δυνατόν να λέγονται αυτά, εγώ θα σας έλεγα μόνο μια λέξη, ντροπή. Είναι ντροπή σε μια περίοδο τέτοια που δίνουμε μια μάχη πάρα πολύ μεγάλη για τη ζωή μας, για την υγεία μας, τη μάχη του κορονοϊού. Είναι ντροπή που αντιμετωπίζουμε ειδικά το τελευταίο διάστημα μία κορύφωση της τουρκικής προκλητικότητας. Εγώ θα μιλήσω για τουρκική επιθετικότητα, κύριε Μόσχη. Γιατί υπάρχει επιθετικότητα και το βλέπουμε. Αντί να είμαστε ενωμένοι και να δίνουμε
την απάντηση που δίνει η Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που εργάζεται για την ειρήνη, αλλά από την άλλη είναι μια χώρα αποφασισμένη να προασπίσει εντελώς αποτελεσματικά, απολύτως αποτελεσματικά, τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και γι' αυτό, σε αυτό το θέμα, δεν υπάρχει καμία ανοχή. Και επιτρέψτε μου να σας πω, και ως πρόεδρος Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής, ότι παρά τις επιμέρους προσεγγίσεις που υπάρχουν, κύριε Μόσχη, από διάφορα κόμματα, και είναι λογικό, ο καθένας έχει μια διαφορετική οπτική για τα γεγονότα, για τα πράγματα, βλέπει έτσι ή αλλιώς κάποια θέματα. Ωστόσο, όλα τα κόμματα θα έλεγα ότι ομονοούν, καταλήγουν στη χάραξη μιας εθνικής γραμμής. Και αυτή είναι, όπως σας είπα, η προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Κύριε καμία Γουλέκα, συζήτηση και καμία ανοχή σε οποιαδήποτε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό το μήνυμα το στέλνουμε σε όλους, στους γείτονες, στους φίλους, στους εταίρους. Έχουμε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ενημερώσει τους συμμάχους μας, ναι, στο ΝΑΤΟ. Υπήρξε και δήλωση νωρίτερα από το State Department, την αλήθεια, κατά της Τουρκίας για τον τρόπο που χειρίζεται τα ελληνοτουρκικά. Συνέστησε η Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις, γιατί όλες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε μια έκρηξη στην περιοχή που δεν συμφέρει κανέναν. Και αυτό το λέμε και εμείς στην Τουρκία. Ναι. Εμείς καλούμε την Τουρκία, εάν θέλει, να συζητήσουμε, γιατί έχουμε, ναι, θέματα να συζητήσουμε, όχι διαφορές. Διαφορά έχουμε μόνο μία, το θέμα της υφαλοκρηπίδας, καμία άλλη διαφορά, όλα τα άλλα, ναι, είναι μονομερείς διεκδικήσεις που η Τουρκία θέτει. Ακριβώς. Σε καμία περίπτωση. Τι να συζητήσουμε, λοιπόν. Ναι. Αλλά είναι θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε με την Τουρκία ως γείτονες, όπως συζητούμε και με την Ιταλία, όπως συζητούμε με την Κύπρο. Σαφώς στην Κύπρο υπάρχει κάτι διαφορετικό, γιατί είναι ο άξονας του ελληνισμού, ναι, με το Ισραήλ, με άλλες χώρες της Μεσογείου. Mm-hmm. Εάν όμως η Τουρκία θέλει να μεταβάλει τη Μεσόγειο σε μια δική της θάλασσα κατά το Mare Nostrum άλλων εποχών και κάποιων άλλων δυνάμεων εκείνη την περίοδο, μιλώ για την περίοδο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τη φασιστική Ιταλία, αν η Τουρκία λοιπόν ονειρεύεται ότι θα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, η απάντηση που λαμβάνει από όλους τους εμπλεκόμενους και από όλα τα κράτη που βρέχονται από τη Μεσόγειο είναι ότι δεν είναι κανένας διατεθειμένος να της επιτρέψει να παίξει αυτό τον ρόλο. Και δεν θα τον παίξει. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Γκιουλέκα. Επειδή υπάρχει μεγάλη μετακίνηση δυνάμεων προς τον Εύρο, ο κύριος Χρυσοχοίδης βέβαια μας λέει μην ανησυχείτε, είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Mm-hmm. Θα το κάναμε ούτως ή άλλως. Ανησυχείτε για νέο μεταναστευτικό ρεύμα, με την έννοια ανησυχείτε για το ότι θα κάνει πράξη τις απειλές της η Τουρκία και μετακινείται όλες αυτές τις δυνάμεις? Κύριε Μόσχη, μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία συνεχίζει να προκαλεί, φαντάζομαι και όλοι πιστεύουμε δυστυχώς ότι αυτό το σκηνικό το έχει στήσει, ακριβώς γιατί ο Ερντογάν από τη μία είναι πολύ στριμωγμένος. Είδαμε τις εξελίξεις που υπήρξαν στη Συρία, είδαμε τι έγινε τον περασμένο Μάρτιο στον Εύρο με την επιχείρηση που ετοίμασε και είδαμε τι εξαγγέλουν οι ίδιοι αξιωματούχοι. Άρα λοιπόν η Άγκυρα έχει πει τις προθέσεις της ανοιχτά με αξιωματούχους Τούρκους, ενημερώνει την κοινή γνώμη ότι θα συνεχίσει, ναι, αυτή την τακτική. Άρα λοιπόν και να μπλοφάρει, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Βεβαίως. Και πάντοτε θα είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση, μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να οχυρώνουμε την ειρήνη μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη μας. Και για να το κάνει μια χώρα αυτό, πρέπει από τη μία να έχει δυνατές συμμαχίες, να έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της όπως είναι η Ελλάδα, να εργάζεται για την ειρήνη, αλλά να διαθέτει και έναν ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα. Και αυτόν τον διαθέτει η Ελλάδα, είναι οι αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, κύριε Μόσχη. Κύριε Γκιουλέκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Εγώ καλό βράδυ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ. Σε τοποθέτηση αναχωμάτων σε δρόμο του Καλοχωρίου, προχώρησε ο Δήμος Δέλτα σε μια προσπάθεια να εμποδίσει οδηγούς οχημάτων να διασχίσουν δρόμο που μετατρέπεται σε απέραντο λασπότοπο μετά από κάθε βροχόπτωση. Η κατάσταση πολλών δρόμων στην περιοχή είναι απογοητευτική και ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επανειλημμένως την έχουμε καταγράψει στα ρεπορτάζ μας μετά από καταγγελίες οδηγών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Εικόνες με τους εγκλωβισμένους οδηγούς μέσα στα λασπόνερα είναι ένα συχνό φαινόμενο στην περιοχή του Καλοχωρίου. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Πριν από λίγες εβδομάδες, ένας από τους δεκάδες παθόντες αυτής της κατάστασης διαμαρτυρήθηκε στον Δήμο Δέλτα και τεχνικό συνεργείο έκλεισε τη Β' Πάροδο Ολύμπου, τοποθετώντας αναχώματα στις δύο πλευρές του δρόμου. Ήρθα, ρίξαν χώματα από εδώ και από εκεί, το κλείσανε γιατί μπαίνα συνέχεια αυτοκίνητα μέσα. Έμεινε έτσι, περιμένα λίγο να στεγνώσει, ξανά έβρεξε, αναγέμισε. Ήρθα... Καιρό είναι έτσι με τα χώματα εδώ, με τα αναχώματα. Τα χώματα πρέπει να είναι πριν το κορονοϊό, πρέπει να είναι τώρα τρίμηνο. Για να μην μπαίνουν μέσα τα κουρσάκια. Έχουν μείνει κουρσάκια, όπως το δικό μου, δεκάδες. Δεν βγαίνανε απλά, τα τραβούσε το Κλάρκ για να βγουν. Πλέον και τα μεγαλύτερα οχήματα χρειάζεται να κάνουν κυκλική διαδρομή για να κατευθυνθούν προς το εθνικό οδικό δίκτυο αλλά και το λιμάνι της πόλης. Μας έχουν κόψει όλη τη δύο, δηλαδή για να πάμε μια μάντρα στην άλλη πρέπει να κάνουμε τον κύκλο. Τα στενά εδώ πέρα είναι στενά και κόβουμε και το δρόμο τον παράπλευρο της εθνικής. Γενικά εδώ τα πράγματα είναι χάλια. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που καταγράψαμε για ακόμη μια φορά. Μετά από κάθε βροχόπτωση σχηματίζονται λιμνάζοντα νερά. Καδιάσανε κάποια στιγμή τα νερά ο Δήμος. Φυσικά υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν λύνεται από κανέναν, από κανέναν. Διαρκώς είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πνιγόμαστε, τα αυτοκίνητα παθαίνουν ζημιές, αφού δημιουργούνται λακκούβες που χάνεται όλο προφορτηγό. Πριν τρεις μέρες, τέσσερις, ήρθαν εδώ, ρίξαν εδώ χαλίκι. Παραμένει η κατάσταση δηλαδή το ίδιο. Με το που θα δρέξει τώρα, μα θα δρέξει πάλι, αυτό θα γεμίσει. Για παράδειγμα, την πόρτα την έχω αλλάξει στα ρολεμάν πριν ένα μήνα και πάλι χαλάσανε, δεν την κλείνει. Για την άσχημη αυτή κατάσταση του δρόμου, οδηγοί και ιδιοκτήτες των εταιριών μας εξέφρασαν τα παράπονά τους και ζητούν να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες για την οριστική επίλυση του σοβαρού προβλήματος. Δεν θα το κάνουνε. Οι μέρες περνάνε, οι μήνες περνάνε και η κατάσταση είναι η ίδια. Τίποτα. Παραμένει το ίδιο. Πιστεύουμε να το κάνουν κάποια στιγμή. Δείτε με αυτή την ελπίδα, ωραία. Μας έχουν κλείσει τα μαγαζιά. Άμα βρέξει αυτός ο δρόμος και για να προστατεύσουμε 5-10 αυτοκίνητα που μείνανε εδώ μέσα, βράνε τα αναχώματα και έμεινε έτσι. Η λύση ήταν να κλείσει ο δρόμος και όχι να φτιαχτεί. Δεν στεγνώνουμε ποτέ. Ποτέ. 20 Ιουλίου μπορεί εδώ να βρεις νερά. Είναι μια διαρκή κατάσταση. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος απλά μας λέει θα γίνει και δεν έχει γίνει ποτέ. Εμείς είμαστε πέμπτο στον έκτο χρόνο εδώ. Διαρκώς υπάρχει αυτή η κατάσταση. Αυτή η κατάσταση επαναλαμβάνεται μετά από κάθε βροχόπτωση και δυστυχώς οι διερχόμενοι οδηγοί γίνονται θεατές στο ίδιο έργο και καταστρέφουν τα οχήματά τους, ενώ οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες χάνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τους επαγγελματικούς χώρους και τις αποθήκες. Βέβαια, τον Νίκο Αβουκάτο που τον έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή για άλλο θέμα τον κάλεσα, είναι για το αστυνομικό ρεπορτάζ, θα τα πούμε αμέσως μετά. Πάντως αυτή η πρωτοτυπία να μετατρέψουμε σε λίμνη έναν δρόμο αντί να τον φτιάξουμε. Να σου πω την αλήθεια, Νίκο, πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει ως μέθοδος κι αλλού. Πολύ σωστά το επισημαίνεις και εσύ, το διαπιστώσαμε και εμείς, ακούσαμε και τον οδηγό που μας μίλησε για την καθημερινότητά του. Περίμενα να φτιάξουν όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, το συγκεκριμένο δρόμο, αλλά προτιμήθηκε τελικά να τοποθετηθούν να τα αναχώματα. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά στο χρόνο που πέρασε και πραγματικά δεν περιμέναμε να συναντήσουμε και αυτό, καθώς δεν γνωρίζαμε ότι θα δούμε την συγκεκριμένη εικόνα. Πάντα το Καλοχώρι είναι μια έκπληξη, Νίκο. Ακριβώς, είχαμε μία ακόμη έκπληξη, γιατί θέλαμε να δούμε μετά την βροχή αν είχαν σχηματιστεί τα νερά, αλλά αυτή τη φορά είδαμε και κάτι παραπάνω που έτσι ουσιαστικά μας έδωσε και τροφή για το ρεπορτάζ της ημέρας που κάναμε στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, όπου έχουμε καταγράψει πολλές φορές τις αγωνίες, τα παράπονα του κόσμου. Πάμε παρακάτω, γιατί συνελήφθησαν δύο νεαροί για κατοχή εμπριστικού μηχανισμού και μάλιστα όχι μόνο κατοχή, έγινε και απόπειρα από πλευράς τους να την τοποθετήσουν σε οικοδομή, σε είσοδο, σε πιλωτή οικοδομή στην Καλαμαριά. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η είδηση έγινε πριν από λίγη ώρα γνωστή. Επαυτοφόρο συνελήφθησαν δύο νεαροί.
την ώρα που θα τοποθετούσαν εκρηκτικούς εμπριστικούς μηχανισμούς σύμφωνα με τις πληροφορίες την είσοδο της πολυκατοικίας του πρώην Υπουργού Επικυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά και νυν Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρώην Υπουργού Δημήτρη Σταμάτη στην περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Πρόκειται σύμφωνα με τις πληροφορίες για έναν 27χρονο και έναν 28χρονο. Τα στελέχη της κρατικής ασφάλειας είχαν συγκεκριμένες πληροφορίες, μαθαίνουμε για τη δράση των δύο νεαρών και γι' αυτό τους είχαν θέσει σε πολυήμερη και διακριτική παρακολούθηση. Στο πλαίσιο της προχθές το πρωί εντοπίστηκε ο 28χρονος να κινείται με ποδήλατο στην περιοχή της Καλαμαριάς και να παρατηρεί την πολυκατοικία που διαμένει ο κύριος Σταμάτης. Ναι. Λίγη ώρα αργότερα ο 27χρονος έβγαλε από το σακίδιό του και άφησε στην είσοδο της πολυκατοικίας δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, εμπριστικούς μηχανισμούς, τους οποίους ναι. επιχείρησε να ενεργοποιήσει. Αυτά γίνονται ξημερώματα σήμερα, έτσι. Σωστά, και ναι. οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν παρά την στεναρή αντίσταση που προέβαλε. Μάλιστα. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης 28χρονος να επιβαίνει στο ίδιο ποδήλατο και συνελήφθη. Τώρα, ακολούθησαν, μαθαίνουμε, έρευνες σε τέσσερις κοινόβιες εστίες στο κέντρο της πόλης, τις οποίες διέμεναν οι συλληφθέντες. Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τέσσερις πυροτεχνικές κατασκευές, χειροβομβίδα, δακρυγόνο, σφεντόνα, τρία μεταλλικά μπουλόνια, πλαστικές φιάλες με έφλεκτο υλικό. Επίσης, πιστόλι, μαχαίρι, σπρέι πιπεριού, ποσότητες κάναβης και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, USB, κινητά, τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, θα αποσταλούν και έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Ναι, σε μια υπόθεση που όπως φαίνεται είναι πολύ καλά δεμένη, γιατί όπως μας λες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο και νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο επιβαρυντικό. Όντως ακολούθησαν εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις και στην περιοχή Τσινάρη και στην Εγνατία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Ομόφωνα όχι, λέει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά, στη χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων δυτικού τομέα που έχει αποφασίσει ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού. Ο Δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Ταχματζίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας αυτοδιοικητικά και στην Κατερίνα Σμύρλη, τόνισε ότι έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση, καθώς ήδη οι δημότες είναι επιφυλακτικοί και δυσπιστοί λόγω της λειτουργίας του Χιτά Μαυροράχης. Όχι στη χωροθέτηση και εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Δήμο Λαγκαδά, είπε σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά, βάσει πρότασης του Δημάρχου Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη. Αποφασίστηκε επίσης ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου με την παρουσία εκπροσώπων συλλόγων και φορέων αλλά και πολιτών, προκειμένου να οργανωθεί ο τρόπος άμεσης αντίδρασης στην απόφαση του ΦΟΔΖΑ σε σχέση με την χωροθέτηση της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λαγκαδά, πρόκειται για την μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που κατασκευάζεται σε ολόκληρη τη χώρα και προκαλεί τις αντιδράσεις των κατοίκων, καθώς ήδη η περιοχή θεωρείται επιβαρημένη λόγω της κακής λειτουργίας του Χιτά Μαυροράχης. 14 Μαΐου εκδόθηκε η άδεια χωροθέτησης για την περιοχή μας. Εδώ στην περιοχή υπάρχει μια έντονη αφισβήτηση, έντονη ανησυχία και θυμός, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό, γιατί υπάρχει το προηγούμενο του Χιτά. Δηλαδή, εάν με ρωτήσετε η ΜΕΑ είναι ένα καλό έργο, θα σας έλεγα ότι ναι, είναι ένα καλό έργο, γιατί όλο αυτό το διάστημα μίλησα με πάρα πολύ κόσμο, ενώ με περιβαλλοντολόγους, καθηγητές και του Απιθύτα, του Δημοκρίτιου. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο. Επισκέφθηκα το εργοστάσιο Σερών για να έχω προσωπική άποψη για το πώς λειτουργεί μία ΜΕΑ. Θα έλεγα ότι είναι ένα καλό έργο, το οποίο βοηθά το περιβάλλον. Όμως, εδώ στην περιοχή μας, όπως ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί ο Χιτά Μαυροράχης. Με τον τρόπο που αρχικά αλλιώς σχεδιάστηκε ο Χιτά Μαυροράχης, αλλιώς προβλέφθηκε να λειτουργήσει και αλλιώς κατέληξε να λειτουργεί.
το αλλιώς κατέληξε να λειτουργεί, εννοώ ότι επιβάρυνε πολύ το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Ο Χιτά Μαυροράχης καταλαμβάνει μια τεράστια περιοχή γύρω στα 700 στρέμματα. Εδώ τώρα ζητούνται άλλα 300 στρέμματα κοντά στη Μαυροράχη, όπως και κοντά στην Άσυρο. Ναι. Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια ανησυχία. Ξέρετε, γίνανε και σε άλλα μέρη και λειτουργούν ήδη ΜΕΑ. Η δυναμικότητα όμως της συγκεκριμένης ΜΕΑ είναι τεράστια. Μεγαλύτερη δηλαδή, των Σερών. Τεράστια. Των Σερών είναι 43.000 τόνοι και εδώ μιλάμε για 300-320.000 τόνους. Η ΜΕΑ του ανατολικού τομέα είναι γύρω στις 150-160.000 τόνους και εδώ είναι 320.000 τόνους. Είναι ένα τεράστιο έργο. Είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ΜΕΑ σε όλη την Ελλάδα. Θα έπρεπε να ενημερωθεί και η Δημοτική Αρχή αλλά και οι δημότες για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν αυτό το θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έπρεπε να πάρουμε μια θέση. Και η θέση που παίρνουμε είναι αυτή που εκφράζει την πλειοψηφία των δημοτών και κυρίως των χωριών, των κατοίκων που ζουν γύρω από το Χιτά Μαυροράχης. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει Δήμος που θέλει στα δικά του διοικητικά όρια την χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία συνάντηση, επαφή και διαβούλευση ανάμεσα στους δημάρχους της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η απόφαση της χωροθέτησης της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων ανήκει αποκλειστικά στο Φορέα Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει ζουμί το συγκεκριμένο θέμα και προφανώς θα υπάρχει συνέχεια. Εμείς το παρακολουθούμε και πάμε αμέσως τώρα στα της ΔΕΘ. Με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία των εκθετών αναμένεται να διεξαχθεί η 85η από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Το περιεχόμενο και το πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης θα τροποποιηθούν ανάλογα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ακολουθηθούν για τη φετινή διοργάνωση, ενώ θα δοθεί έμφαση στην παρουσία της τιμόμενης χώρας, που φέτος είναι η Γερμανία. Προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, θα είναι η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα διοργανωθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία εκθετών και επισκεπτών. Μετά τους τελευταίους κρίσιμους μήνες, η φετινή διοργάνωση θέλει να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, που θα ακουστεί και πέρα από τα σύνορα της χώρας. Το περιεχόμενο και το πρόγραμμα της έκθεσης θα τροποποιηθούν ανάλογα με τα πρωτόκολλα που θα ακολουθηθούν για τη φετινή διοργάνωση. Για τις τροποποιήσεις αυτές, η ΔΕΘ HELL EXPO έχει στενή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, τον ΕΟΔΗ και τον Εκθεσιακό Οργανισμό της Κολονίας, που είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή της Γερμανίας ως τιμόμενης χώρα στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ΔΕΘ HELL EXPO, στη μακρά ιστορία της, κατάφερε να λειτουργήσει υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, επιδεικνύοντας πάντα υπευθυνότητα απέναντι στους επισκέπτες, τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η αποτελεσματική και επιτυχής διαχείριση της υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα είναι η καλύτερη εγγύηση για την επίσης υπεύθυνη διοργάνωση μιας μεγάλης διεθνούς έκθεσης, όπως η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΘ HELL EXPO. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επέστρεψαν στη χώρα μας και σε πολλές περιοχές έφεραν πίσω τον χειμώνα. Καταιγίδες, ισχυρή άνεμη, χαλάζι, χιονοπτώσεις τις προηγούμενες δύο μέρες και σε πολλές περιοχές σε όλη την επικράτεια. Μόλις χθες έγινε γνωστό τραγικό περιστατικό το οποίο συνέβη στη Σκόπελο, όπου η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα από κεραυνό που τη χτύπησε ενώ επέστρεφε με το σύζυγό της από αγροτικές εργασίες. Ήταν η ίδια μέρα που το σύστημα ανίχνευσης κεραυνών ZEVS του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε περισσότερους από 1.600 κεραυνούς που έπεσαν καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια της ημέρας στη χώρα. Καταιγίδες, ισχυρή άνεμη, χαλάζι. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη χώρα. Ένα τραγικό περιστατικό έγινε γνωστό την 3η 26 του μηνός, όπου κεραυνός έπεσε στη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή της Σκοπέλου, τραυματίζοντας θανάσιμα μία 52χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, ενώ η άτυχη γυναίκα επέστρεφε με τον Έλληνα σύζυγό της από αγροτικές εργασίες όπου βρισκόταν λίγο πιο έξω από τη χώρα της Σκοπέλου. Ήταν η ημέρα που το σύστημα ανίχνευσης κεραυνών ZEVS του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε περισσότερους από 1.600 κεραυνούς που έπεσαν καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια της ημέρας στη χώρα μας.
Παρόλο που ο αριθμός των κεραυνών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος σύμφωνα με τους ειδικούς, η κεραυνική δραστηριότητα σημειώθηκε σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα, με εξαίρεση μόνο περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έφεραν σε απόγνωση και τους καλλιεργητές της Χαλκιδικής από τις καταστροφές που προξένησε το μεσημεριανό χαλάζι που έπληξε πολλές περιοχές του νομού. Όπως λένε οι αγρότες, οι σοδιές τους υπέστησαν μεγάλες ζημιές, καθώς το χαλάζι κράτησε για αρκετή ώρα και έπεσε με σφοδρότητα. Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με βροχές, καταιγίδες, ακόμη και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή πτώση που όμως δεν θα ξεπεράσει τους 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λόγω των δυσμενών συνθηκών που θα επικρατήσουν στη χώρα, όσοι προγραμματίζουν μετακινήσεις, καλό θα ήταν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του meteo.gr και να συμβουλευτούν την ενότητα συνθήκης οδικού δικτύου, ώστε να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Έντονος είναι ο προβληματισμός των εμπόρων στην αγορά του Ευόσμου, γιατί μετά από την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας και τα πρώτα χαμόγελα ικανοποίησης των επιχειρηματιών σε ένδυση και υπόδηση, οι μέρες που ακολούθησαν ήταν απογοητευτικές και εις πράξεις στα ταμεία πενιχρές. Αν και μουδιασμένα, έγιναν τα πρώτα βήματα του ανοίγματος των καταστημάτων, όπως μας εξήγησαν οι έμποροι στην αγορά του Ευόσμου. Αρκετοί ήταν οι πελάτες, οι οποίοι πέρασαν την πόρτα των καταστημάτων τις πρώτες ημέρες. Ωστόσο, η κίνηση σταμάτησε απότομα. Η κίνηση στην αρχή ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, αλλά στην πορεία έχει μία μεγάλη πτώση. Θέμα χρημάτων που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, έχει μεγάλη πτώση από εδώ και πέρα. Ναι. Μετά το άνοιγμα τα παιδικά είχαν μια κίνηση, αλλά η πορεία, ας πούμε, δείχνει ότι δεν είναι αυτό που περιμέναμε αναλόγως. Την πρώτη εβδομάδα που ανοίξαμε, επειδή ο κόσμος δεν είχε μεγάλες ανάγκες, γιατί ήμασταν κλειστά δύο μήνες, είχε πολλή δουλειά. Τη δεύτερη εβδομάδα άρχισε και γίνεται κοινή τυποτονικά συνέχεια. Και είναι αλλοπρόσθετη δουλειά. Την μια ημέρα δηλαδή μπορεί να κάνεις, ας πούμε, 1000 ευρώ, σου λέω, το πλασματικό αριθμό, και την άλλη μέρα να κάνεις 200. Στην αρχή νομίζω ότι ο κόσμος ήθελε κάπου να ξεσπάσει και να βγει λίγο, να πάρει μερικά πραγματάκια για να νιώσει έτσι λίγο καλύτερα. Τώρα είναι λίγο ήσυχα η αλήθεια είναι, νομίζω ότι ο κόσμος είναι ακόμη φοβισμένος. Την αρχική ικανοποίηση των καταστηματαρχών διαδέχθηκε ο προβληματισμός και αυτός αποτυπώνεται στα πρόσωπά τους και τις αντιδράσεις τους. Δεν κινείται καθόλου το αντρικό, το ρούχο, οι γάμοι δεν είναι, οι ακυρωμένοι γάμοι αυτοί έχουν επιπτώσει στη δουλειά μας. Δηλαδή εγώ έχω φέρει να κάνω προμήθειες για να καλύψω τις ανάγκες γάμων, οι οποίες δεν γίνονται και καταλαβαίνεις. Σε ένα γάμο ψωνίζουν 50 άτομα παπούτσια για να πάνε στο γάμο, να πάνε στο χορό, να πάνε... Θα περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη κίνηση. Πρέπει να ζήσουμε την πραγματικότητα και να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν. Με συσσωρευμένα προβλήματα και υποχρεώσεις, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων αναμένουν να λάβουν μέτρα στήριξης για να επιβιώσουν. Βεβαίως υπάρχει ανησυχία, γιατί ήταν πολύ δύσκολο το κομμάτι ότι κλείσαμε τόσο καιρό και ο κόσμος δεν μπορούσε να ψωνίσει. Γενικότερα η οικονομία δεν έκανε κύκλο, οπότε ήταν πολύ ζόρικα. Έχουμε και πάρα πολλά άτομα προσωπικό που δεν τα έχουμε σε αναστολή, όλα δουλεύουν. Και πρέπει να βοηθηθούμε όλοι. Πότε μίλα, πότε φύλλα. Δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, η συνοικία πρέπει να την υποστηρίξει ο κόσμος. Να μην πηγαίνει όλοι στα υπερκαταστήματα. Στους εμπορικούς δρόμους, ο κόσμος που κυκλοφορούσε ήταν ελάχιστος. Μέσα στα καταστήματα δεν υπήρχαν πελάτες και οι ιδιοκτήτες λένε ότι το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Στη δημιουργία έξυπνων στάσεων σε 47 κεντρικά σημεία προχωρά ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, εξασφαλίζοντας νέες αναβαθμισμένες και σύγχρονες υποδομές για τους χρήστες της αστικής συγκοινωνίας. Ο Δήμος προχωρά στην αναβάθμιση των στάσεων των λεωφορείων με νέες εγκαταστάσεις και υποδομές στο πνεύμα της σύγχρονης τεχνολογικά εποχής. Έξυπνες στάσεις σε 47 κεντρικά σημεία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου αναμένεται να υποδεχτούν σύντομα οι χρήστες της αστικής συγκοινωνίας. Μέσα από την ένταξη στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2, ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου θα αναβαθμίσει ριζικά τις στάσεις των λεωφορείων με νέες εγκαταστάσεις και υποδομές, οι οποίες συνάδουν με τη σύγχρονη τεχνολογικά εποχή. Οι σύγχρονες στάσεις θα είναι εξοπλισμένες με εργονομικά στέγαστρα, ανακλινόμενα ή σταθερά καθιστικά, ηλεκτρονική πινακίδα πληροφόρησης επόμενων αφίξεων λεωφορείων, πινακίδα ανάρτησης συγκοινωνιακών πληροφοριών και διαφήμισης και άλλα. Όλα αυτά προκειμένου το επιβατικό κοινό και να προστατεύεται
και να έχει την πληροφόρηση που χρειάζεται. Είναι στέγαστρα στάσεων λεωφορείου, τα οποία τηθήκανε μέσω προγραμμάτων για να τα πάρει ο Δήμος. Έχουν δοθεί 43 στέγαστρα, τα οποία έχουν πάνω σήμανση και για το μέρος όπου βρίσκονται, ηλεκτρονική σήμανση, για το πότε θα έρθει το επόμενο δρομολόγιο, πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, με το Δήμο. Και πραγματικά σκοπό έχουν όλα αυτά να διευκολύνουν όλους τους δημότες, εξυπηρέτηση των δημοτών, που δυστυχώς βρίσκεται σε άσχημο επίπεδο, και το επόμενο βήμα είναι οφείλουμε να έχουμε περισσότερα δρομολόγια με τον ΟΑΣΤ. Στόχος, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, είναι η ασφάλεια και η ποιοτική αναβάθμιση των συνθήκων αναμονής, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Κλεάνθης Μανδαλιανός. Οι έξυπνες στάσεις είναι ένα μέσο, αν θέλετε, πληροφόρησης, απλό, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε δημότης και να μπορέσει να έχει πληροφορίες για τη μετακίνησή του ανά πάσα στιγμή. 43 είναι σύνολο. Τώρα το πόσο γρήγορα θα τοποθετηθούν, πιστεύω μέσα στο φθινόπωρο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Όλα πήγαν πίσω λόγω της κρίσης κορονοϊού, αλλά το πάνι είναι να υπάρχει έκκληση και να αρχίσει η χορήγηση των στεγάστρων, που πιστεύω το φθινόπωρο θα έχουμε τα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. 150.000 ευρώ θα καλυφθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών και περίπου 56.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε, να σας πούμε ότι ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9.